Όπως προανήγγειλα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας των ιδεών συζητούμε για τους νέους και την πολιτική. Συζητούμε με τους νέους για την πολιτική, καθώς καλεσμένοι μου είναι δύο νέα παιδιά, στελέχη, πολιτικά στελέχη των δύο μεγαλύτερων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι η Στεφανία Πουλάκη, γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Κύριε Πουλάκη, καλώς ορίσατε. Και ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, πολιτικός στέλεχος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα τους συνεργατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπήρξαν γενιές στις οποίες η πολιτικοποίηση των νέων ήταν πολύ πιο έντονο φαινόμενο όσο και αν επικρίθηκε. Και αναφέρομαι χαρακτηριστικά στη γενιά του Πολυτεχνείου. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι άνθρωποι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι στρέφουν λιγότερο το βλέμμα τους προς την πολιτική. Θέλω από μια αρχική τοποθέτηση. Τι μπορεί να προσδοκά ένας νέος άνθρωπος από την πολιτική και γιατί αξίζει να ασχοληθεί με την πολιτική και όχι με την παρέα του και τα χόμπις που μπορεί να έχει ως άτομο. Κυρία Πουλάκη. Πράγματι, νομίζω ότι αν για κάτι συνομολογήσουμε εδώ πέρα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι η νέα γενιά έχει αφήσει λίγο στην άκρη τα ζητήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την πολιτική ζωή, αλλά γενικότερα με το συλλογικό βίο και ό,τι περιέχει αυτόν στην καθημερινότητά του. Νομίζω ότι όμως δεν μπορούμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βέβαιο, το να προσδοκάμε να δοθούν λύσεις στα τόσα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και τα αντιμετωπίζουμε σε οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητας με τον ατομικό βίο. Τα προβλήματα, στα συλλογικά προβλήματα πρέπει να απαντάμε με συλλογική δράση και μέσα από τις διεκδικήσεις της καθημερινότητας να περιμένουμε να αλλάξει και η καθημερινότητά μας. Θεωρείτε ότι εσείς με τη συμμετοχή σας, παραδείγματος χάρη στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ή ο κ. Παπαγεωργίου με τη συμμετοχή του στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε κατορθώσει να αλλάξετε τίποτα στην καθημερινότητά σας? Νομίζω ότι διαφοροποιείται ανάλογα στο φορέα και στην πολιτική δύναμη στην οποία θα επιλέξεις να συμμετέχεις. Θα πούμε αμέσως μετά στο πού και γιατί. Νομίζω παρόλα αυτά ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή διανύουμε τώρα και σε αυτή θα επικεντρωθώ, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα και οι πρώτοι νόμοι που θεσμοθετήθηκαν και δεν περιλαμβάνονταν στο καθεστώς του μνημονίου, που αφορούσαν είτε την καθημερινότητα των νέων στα πανεπιστήμια κτλ., αποτέλεσαν απότοκο κοινωνικών διεκδικήσεων και των κινημάτων που προηγήθηκαν. Αυτό ήταν το άρθρο 16, ήταν η αντιδράση στον νόμο Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, για να επικεντρωθώ στον νόμο Γαβρόγλου. Επομένως, νομίζω ότι οι συλλογικότητες όντως αλλάζουν την καθημερινότητα, μπορούν να ασκούν πιέσεις, ακόμα και αν δεν βρίσκονται στην κυβέρνηση, είτε αν έχουν στα χέρια τους το εργαλείο της διακυβέρνησης ακόμα σε πιο μεγάλο βαθμό. Κύριε Παπαγεωργίου, το ίδιο ερώτημα. Αξίζει να ασχοληθεί ένας νέος άνθρωπος με την πολιτική και μάλιστα σε μια κρίσιμη ηλικία που χαράζει το μέλλον του? Μπορούσε να είναι ίσως πιο παραγωγική ενασχόληση με την καριέρα του ή με τον ιδιωτικό του βίο? Είναι κοινή παραδοχή ότι οι νέοι πλέον δεν ασχολούνται τόσο ενεργά με την πολιτική. Βέβαια, θεωρώ ότι σε αυτό το συμπέρασμα που καταλήγουμε σήμερα και τη συζητάμε εν έτη 2018, οφείλονται τα τόσα χρόνια που πέρασαν από το 1980 και μετά. Ο κόσμος, οι πολίτες, οι Έλληνες, μάθανε να ασχολούνται με τα κόμματα για να κερδίσουν κάτι. Φύγαμε από τη λογική ότι ασχολούμαι με ένα κόμμα γιατί πιστεύω σε κάποιες ιδεολογίες, πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω για τον συνάνθρωπό μου, για τους πολίτες, για τη χώρα μου. Ξεχάσαμε τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα και φτάσαμε στην κοινή παραδοχή ότι έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είναι. Όποιος θα μου τάξει, θα τον ψηφίσω. Το αποτέλεσμα το είδαμε το 2009 με τον κύριο Παπανδρέου που είπε ότι λεφτά δεν υπάρχουν και ο κόσμος ψήφισε τον κύριο Παπανδρέου για αυτόν τον λόγο. Είπε ότι λεφτά υπάρχουν για αυτό, πίστηκαν, χωρίς να εξετάσουν κάποιο άλλο ενδεχόμενο. Από πού θα τα βρει, αν όντως είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, τι πρεσβεύει το Πασόκ, κανένας δεν αναρωτήθηκε. Και το είδαμε πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κόσμος πίστεψε αυτή τη φορά ότι δεν υπάρχει χρέος. Επειδή θα σκιζόταν τα μνημόνια, επειδή θα μειώνονταν οι φόροι, επειδή θα δίναμε αύξηση στον κατώτατο μισθό, επειδή υπήρχαν 20 προτάσεις στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μην μελετήσει κανένας τι πρεσβεύει αυτό το κόμμα του 30%. Ήταν ένα κόμμα που είχε πολύ διαφορετικές απόψεις από αυτά που πίστευε η ελληνική μέχρι κοινωνία μας, χωρίς το κατακρίνανε θετικά ή αρνητικά. Αλλά τώρα έρχομαι στο σήμερα και κατάλαβαν ότι πρέπει να ασχολούμαστε ο κόσμος περισσότερο με το κάθε κόμμα. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτό το 30% κρυβότανε, να μην το πω απέχθεια, κρυβότανε η αδιαφορία για τα εθνικά θέματα. Και το κατάλαβαν τώρα, το 2018, μέσα από αυτή την κρίσιμη συμφωνία που ήρθε.
Θα την δούμε αμέσως μετά. Άρα, να καταλήξω, γιατί με συγχωρείτε, πλατείασα και δεν πρέπει να απαντάμε κατευθείαν πρέπει. Άρα, πιστεύω ότι οι νέοι πρέπει να ασχολούνται. Βλέπουμε ότι 500.000 περίπου έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πρέπει εμείς που έχουμε μείνει εδώ και παλεύουμε να δώσουμε μία μάχη για να φτιάξουμε τη χώρα έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως ονειρευόμαστε, να βάλουμε σταθερές βάσεις, να γίνουμε μία ευρωπαϊκή χώρα επιτέλους, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στο πώς λειτουργεί, και να επιστρέψουν πίσω και οι υπόλοιποι νέοι, να γίνουμε μία σωστή χώρα, να τους αγκαλιάσουμε όλους και να πορευτούμε ωραία ειρηνικά, χωρίς διαμάχες. Συμφωνήσαμε μέχρι τώρα στο ότι η πολιτική είναι ένα σπόρ με το οποίο αξίζει να ασχολείται κανείς. Τώρα το θέμα είναι το ποια πολιτική. Κυρία Πουλάκη, γιατί ΣΥΡΙΖΑ, όπως αντιστοίχως ο κύριος Παπαγεωργίου, θα μου πει μετά γιατί η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Νομίζω ότι ακριβώς στη βάση όσων υπόθηκαν προηγουμένως, του κατά πόσο είναι χρήσιμο να αλλάζει την καθημερινότητά σου μέσα από έναν φορέα, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ιστορικά από το που προήλθε ως γέννημα μιας σειράς από κοινωνικές διεργασίες, αλλά και αυτόν που υπερασπίζεται, των μαζών και των ανθρώπων οι οποίοι θίγονται τα δικαιώματά τους καθημερινά, νομίζω ότι αποτελεί τον φορέα ο οποίος υπερασπίζεται τον κόσμο της εργασίας. Και αν σε όλο αυτό το διάστημα διακυβέρνησης υπήρχαν αρκετά πράγματα τα οποία τον κράτησαν πίσω, νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να υπάρχει από πίσω ένα οργανωμένο κόμμα και οργανωμένες κινήσεις στους κοινωνικούς χώρους, οι οποίοι θα προωθούν να γίνονται συνεχώς προωθητικές κινήσεις. Αν ήταν εδώ στο απέσμα και κάποιος εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος ή της Λαϊκής Ενότητας, θα σας έλεγε όμως ότι μάλλον δεν είστε και σε πολύ έντονη συγκρουσιακή γραμμή με τους δανειστές τον τελευταίο καιρό, όσον αφορά αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο που περιγράψατε. Νομίζω ότι υπήρξε ως σημείο τομής, και μάλλον σε αυτό θα αναφέρεστε, το 2015 που υπογράφτηκε και το μνημόνιο από το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε και το αντιληφθήκαμε και όσοι αποφασίσαμε μετά το 2015 να παραμείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς προσωπικά περάσατε δηλαδή, από προβληματιστήκατε για το αν πρέπει να παραμείνετε ή να αποχωρήσετε μετά το 2015. Ότι, ήταν σημείο κλονισμού για οποιονδήποτε ήταν οργανωμένο σε εκείνη την περίοδο και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα στην αριστερά. Ναι, ήταν μία περίοδος η οποία πραγματικά αποτέλεσε ένα συμβιβασμό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι εφόσον διατηρείται ότι αυτό το πράγμα ήταν ένα ξένο ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ πρόγραμμα που έπρεπε να επιβληθεί και αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να ολοκληρώνεται και να φτάνει στο τέλος του τον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα, νομίζω στα περιθώρια που υπήρχε το περιθώριο άσκησης πολιτικής, νομίζω ότι όντως υπήρχαν πράγματα τα οποία υπερασπίστηκαν τα κατώτερα στρώματα τα οποία θεσμοθετήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι πέρα από τη σύγκρουση η οποία αφορά τη σύγκρουση με τους δανειστές, υπάρχει και μια σύγκρουση η οποία πρέπει να διεξάγεται διαρκώς και αυτή είναι στο κοινωνικό επίπεδο και έχει να κάνει με το πώς θέλουμε να είναι οι επιμέρους χώροι, πώς θέλουμε να είναι το πανεπιστήμιο, πώς θέλουμε να είναι οι χώροι δουλειάς μας και εκεί να διεκδικούμε συνεχώς περισσότερα πράγματα, γιατί μια κυβέρνηση, όσο ριζοσπαστική και να είναι, εάν δεν έχει το υπόβαθρο από πίσω στους κοινωνικούς χώρους να την πιέσει να ασκήσει πολιτική υπέρ των κατώτερων στρωμάτων, δεν θα υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κρατώ αυτό για το Πανεπιστήμιο, γιατί είναι ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε αμέσως μετά. Κύριε Παπαγεωργίου, εικάζεται, διότι δεν από τον Τζόρτσιλ έχουν αποδοθεί τα μύρια όσα ως ατάκες της μισές, εκ των οποίων δεν αποδεικνύεται από πουθενά ότι είπε. Εικάζεται ότι έχει πει κάποτε ότι αλίμονο στον νέο που δεν είναι αριστερό στα νιάτα του, στον άνθρωπο που δεν είναι αριστερό στα νιάτα του και δεξιό στα γεράματά του. Γιατί ένας άνθρωπος να είναι ένα νέο παιδί που θέλει να έχει πολιτική άποψη και θέλει να έχει και πολιτική δράση, να δραστηριοποιηθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Θα απαντήσω αμέσως αυτό, αλλά τόση ώρα ακούγεται κοινωνικούς αγώνες, για μάχες, για την κοινωνία, για τα χαμηλότερα στρώματα. Αυτά τα τρία χρόνια τα μόνα που έχουν εξοντωθεί είναι αυτά τα στρώματα, τα κοινωνικά και μεσαία τάξη. Το λέω προσωπικά γιατί ανήκω σε αυτή την τάξη. Το μόνο που έχω δει είναι μειώσεις και χειροτέρευση της κατάστασης. Παρένθεση, γιατί Νέα Δημοκρατία. Δεν είχα ασχοληθεί στη ζωή μου ποτέ με τα κόμματα ενεργά, να είμαι σε φοιτητικές παρατάξεις, όλα αυτά. Πάντα υποστήριζα τον κεντροδεξιό χώρο και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μόνο μέχρι εκεί. Ναι. Μεγαλών, ήμουν αθλητής, πέρασα στο πανεπιστήμιο, τελείωσα, πήγα στο στρατό,
έκανα το μεταπτυχιακό και σκεφτόμουν κάθε φορά, σαν Γιάννης, τι θα ήθελα για τη χώρα μου. Γιατί βλέπω τους φίλους μου, για παράδειγμα, είμαστε μια παρέα 15 άτομα, έχουμε μείνει εδώ 3. Γιατί φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, τι καλύτερο θέλουν, τι δεν μπορούμε να τους παρέχουμε εμείς σαν χώρα και γιατί και εγώ. Όπως διέκοψα και τη συνομιλήτριά σας, θεωρείτε ότι έφυγαν λόγω της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή είχε και το δικό σας κόμμα συμμετοχή στο φεδιό? Εντάξει, άμα θέλουμε να είμαστε νέοι και να κάνουμε κανονική συζήτηση, όλα τα κόμματα φταίνε, έχουν κάνει λάθη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προστατέψουμε την ιδεολογία του κόμματος και πάνω στην ιδεολογία να πατήσουμε και να χτίσουμε σωστά βήματα. Όταν είσαι μεγάλο κόμμα, προφανώς και θα υπάρχουν και κάποιες παρεμβολές που δεν θες και θα είναι και λάθη. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις και να ζητάς συγγνώμη, να προχωράς και να τα διορθώνεις. Από εκεί και πέρα, για την Νέα Δημοκρατία. Έβλεπα και αναρωτιόμουν τι μπορούμε να κάνουμε για τη χώρα μας, τι θέλω εγώ. Θέλω ένα πανεπιστήμιο που να μου προσφέρει εγκαταστάσεις της άξιας με το εξωτερικό. Ένα ωραίο κάμπους οργανωμένο, να μπορώ το απόγευμα να πηγαίνω με τους φίλους μου να παίζω ποδόσφαιρο, τένις, να κάνω μια βόλτα, να τρέχω. Και όχι αυτό το χάλι που είναι αυτή τη σημερινή κατάσταση στα πανεπιστήμια. Θα ήθελα να μπορώ να εργαστώ σε μια δουλειά, σε μια εργασία, όπου θα μπορούσα να εξελιχθώ, όπου θα μπορούσα να αξιολογηθώ και θα μπορούσα να διεκδικήσω καλύτερο μισθό λόγω της αξίας μου. Και όχι γιατί θα έκανα αγώνες στον δρόμο για να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου από τον εργοδότη. Αλλά θα ήθελα ο εργοδότης να με προστατεύει, γιατί εγώ θα ήμουν καλός και δεν θα ήθελα να με χάσει. Και πάνω σε αυτό το μοντέλο, βάζουμε και τα εθνικά θέματα που είναι πολύ σημαντικά, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν προσωπικά τα εθνικά θέματα. Θέλω να έχουμε ισχυρή εξωτερική πολιτική. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να διατηρούμε τις παραδόσεις, τις αξίες, τα ήθη, τα έθιμα. Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω, ας πούμε, σε εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων. Βλέπουμε πώς περνάει η χώρα μας από το πέρασμα του χρόνου μέχρι σήμερα. Άρα, όλα αυτά είπα ότι ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά ήταν δηλαδή τα γεγονότα που με έβαλαν να παλέψω για να σχολιάσω, γιατί είναι ένα κόμμα που εκφράζει οικονομικά τον φιλελευθερισμό, αλλά κρατάει και κοινωνικό πολιτικά πρόσημα. Πολιτικά τον εκφράζει. Κατηγορείται για δεξιά στροφή τον τελευταίο καιρό. Δεξιά από ποιον? Από αυτούς που συγκυβερνούν με τον κύριο Καμένο που είναι άκρα δεξιά? Θεωρείται. Γιατί αν καλά είμαστε εμείς δεξιά στροφή, οι υπόλοιποι τι είναι που είναι η κυβέρνηση? Δηλαδή, αυτό πάλι θα έρθω και θα το επαναλάβω πολλές φορές, ότι ως νέοι πρέπει να τα αφήσουμε πίσω αυτά. Τι θα πει δεξιά στροφή, νεοφιλελεύθερα μέτρα? Πρώτη φορά πάλι ακούω αυτό και ως οικονομολόγος να μιλάνε για νεοφιλελεύθερα μέτρα. Νεοφιλελεύθερα μέτρα με υψηλή φορολογία, να ξέρετε, δεν υπάρχουν. Τα νεοφιλελεύθερα είναι πολύ χαμηλή η φορολογία, σχεδόν μηδενική, για να υπάρχει ελεύθερη αγορά. Άρα είναι κάποια πράγματα που αν καταλαβαίνεις και τα ακούς, δεν γίνεται. Χωρίς να είσαι κομματικά φανατικός ή οργανωμένος, τι να τα πιστέψεις και να παραδεχθείς. Γι' αυτό λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υφάρπαξε την ψήφο των Ελλήνων, γιατί έταξε πράγματα που προφανώς με στην κρίση και εγώ τα άκουγα και έλεγα: έναν κάνει ρε παιδιά, ίσως κάτι καλύτερο πάει. Κάτι καλύτερο γίνει στη ζωή μας. Ένα θέμα με ιδιαίτερη φόρτιση ιδεολογική, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους, είναι το θέμα του ελληνικού πανεπιστημίου. Και εκεί, αν υπάρχουν θέματα στα οποία ενδεχομένως να ήλπιζε ότι μπορώ να βρω μια κοινή συνισταμένη στις τοποθετήσεις σας, εδώ είμαι πολύ περίεργος να δω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ελληνικό πανεπιστήμιο και ενδεχόμενο ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κυρία Πουλάκη. Ωραία. Νομίζω ότι η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας έγινε σαφής και από το πώς περιέγραψε την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία ο Γιάννης. Δεν το προσωποποιούμε όμως. Όχι, εντάξει, όχι. Νομίζω ότι ως πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτό είναι και κομμάτι της απολιτικοποίησης των νέων και της αντίληψης που υπάρχει για την πολιτική. Ότι εγώ στις παρατάξεις είπαμε δεν επλάκησα ποτέ εντός του χώρου των πανεπιστημίων. Νομίζω ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ είχε πει ότι εμείς δεν θέλουμε παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια και θα θέλαμε η ΔΑΠ σταδιακά να καταργηθεί. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι θέλουμε να αλλάξει και να εξελιχθεί, όχι να καταργηθεί. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά και αυτό δεν το είπα για καλό ή κακό. Είπα ότι δεν ήμουν ένας νέος που ασχολούμαι φανατικά για να εκφράσω εδώ φανατισμό. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι ένα σημείο το οποίο επιδιώκεται από τον νεοφιλελευθερισμό πάρα πολύ έντονα. Το στοιχείο του να απομακρυνθούν οι νέοι από την πολιτική και από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση της ζωής τους μέσα στο χώρο, μέσα στους επιμέρους χώρους και ειδικά του πανεπιστημίου. Έτσι, όπως λοιπόν, μπαίνει στα πανεπιστημία. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι ένα, μπαίνει ως μία λογική η οποία
καταπιάνει κάθε τομέα της ζωής και προφανώς φτάνει και στο χώρο του Πανεπιστημίου. Τη βαθύτατη ιδεολογική διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα δεν θα τη λύσουμε. Οι τρεις μας είναι λογικό. Ούτε εσείς θα γίνετε νεοφιλελεύθεροι φεύγοντας από αυτό το πάνελ, ούτε θα ο κ. Παπαγεωργίου θα αποκτήσει αριστερές ευαισθησίες. Προτείνω κάτι καλύτερο. Να δούμε λίγο το θέμα μας. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Γιατί το δείχνει να το φοβάται η ελληνική αριστερά? Δεν έχει να κάνει με το να το φοβάται. Έχει να κάνει με το ότι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο προφανώς δεν είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι προσβάσιμο από κάθε κοινωνική διαστρωμάτωση, από κάθε άνθρωπο ο οποίος θα θέλει να σπουδάσει. Ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία θα χαράσεται από τα συμφέροντα των ιδιωτών του κεφαλαίου και θα κατευθύνεται προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση και η έρευνα και οποιαδήποτε μορφωτική διαδικασία διεξάγεται στο χώρο του Πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο, γιατί αφενός δημιουργεί ταξικούς τραυμούς στο Πανεπιστήμιο και αφετέρου επειδή κατευθύνει αλλού το περιεχόμενο της μόρφωσης και της παιδείας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν χωράει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και το πώς έχει διαφυλαχθεί ανά τα χρόνια έγκυται ακριβώς στο ότι υπήρχαν παρατάξεις μέσα στα Πανεπιστήμια, παρατάξεις σχήματα, υπήρχαν κινήματα που όταν επιχείρησαν και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουν το άρθρο 16 για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αντιτάχθηκε και διαφύλαξε ακριβώς το πανεπιστήμιο να είναι δημόσιο προσβάσιμο σε όλους και ανοιχτό σε όλους με μια έρευνα η οποία δεν θα κατευθύνεται. Κύριε Παπαγεωργίου, έχω την υποψία ότι διαφωνείτε. Δεν είναι διαφωνώ. Απλά καταλαβαίνω και από όλες τις εκπομπές που βλέπω τις πολιτικές που μιλάνε εκπρόσωποι της αριστεράς ότι μάλλον βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Ποιο είναι το δέντρο και ποιο είναι το δάσος? Λοιπόν, δεν θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είπε κανένας ποτέ να καταργηθούν τα δημόσια. Πρώτα απ' όλα, για να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Άλλο αυτό. Πάμε σε μια άλλη κατάσταση, γιατί είπαμε να μιλάμε ρεαλιστικά και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Θα είμαστε η επόμενη γενιά πολιτικών, είτε ασχοληθούμε είτε όχι. Τέλος πάντων, θα εμπλεκόμαστε τα πράγματα και αφορά τις ζωές μας. Είμαι ένας γονιός από άλλη πόλη. Στερούμε πόσα. Δεν είμαι εγώ προσωπικά, παράδειγμα φέρνω. Θέλουμε πόσα χρήματα για να καταφέρω το παιδί μου να σπουδάσει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Η λύση είναι να αγοράσω ένα πτυχίο από ιδιωτικό? Όχι. Αλλά γιατί να μην υπάρχουν παράλληλα και ιδιωτικές σχολές, έτσι ώστε αυτοί που έχουν χρήματα, ό,τι και να γίνει, τα παιδιά του θα τα στείλουν είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποιες χώρες των Βαλκανίων. Εντάξει, εξωτερικό είναι και δεν εννοώ εξωτερικό προς Ευρώπη. Άρα, γιατί να μην μείνουν εδώ, να μείνουν τα χρήματα εδώ, να μείνουν τα παιδιά εδώ, να δουλέψουν και να εργαστούν εδώ? Τι είναι το τόσο κακό και το τόσο διαφορετικό, ότι αν ένα παιδί πάει σε ιδιωτικό κολέγιο, δεν θα είναι πανεπιστήμιο, θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά από το δημόσιο πανεπιστήμιο? Ίσα-ίσα, τα δημόσια πανεπιστήμια θα απελευθερώσουν πόρους και θα λειτουργούν με καλύτερες δομές. Άρα, σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πλουτοκρατία, αυτός που είναι πλούσιος, καλός ή κακός, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, έχει τα χρήματά του και θα κινηθεί όπως θέλει. Τι έχουμε, κομμουνισμό, να τον απαγορεύσει τον άλλο πώς θα χρησιμοποιήσει τα λεφτά του και πού θα στείλει το παιδί του? Εγώ όμως που πληρώνω τους φόρους και είμαι μισθωτός, θέλω να έχω την καλύτερη εξυπηρέτηση και από τα δημόσια πανεπιστήμια και από τα δημόσια νοσοκομεία και από το οτιδήποτε είναι δημόσιο. Άμα είχα χρήματα, προφανώς θα πήγαινα στο ιδιωτικό, γιατί το δημόσιο αυτή τη στιγμή δεν με καλύπτει. Αν όμως φτάσουμε και το δημόσιο να είναι εισάξιο με το ιδιωτικό, τι μας. Δηλαδή, γιατί να μην προσπαθήσουμε να φέρουμε όλη τη δημόσια διοίκηση και τα πανεπιστήμια. Δεν θα μπω στον πυρήνα του επιχειρηματός σας. Δεν δικαιούμαι να εκφέρω άποψη. Να αξιολογούμε τους καθηγητές. Μου κάνει όμως εντύπωση. Εξορισμού θεωρείται το ιδιωτικό. Ξεκινάτε θεωρώντας το ιδιωτικό καλύτερο από το δημόσιο. Πριν, αφού δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ναι, και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Ακούστε να δείτε. Εγώ πήγαινα σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο και αρχές της τάξης σε ένα δημόσιο γυμνάσιο. Λόγω του ότι ήμουν αθλητής, είχα μια υποτροφία στο μπάσκετ και πήγα σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ναι. Την πρώτη μέρα που πήγα στο ιδιωτικό, έπαθα, λέω, αποκλείεται, έχουμε τι εγκαταστάσεις είναι αυτές, γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα ποδοσφαίρου, θέατρα. Δίνουν στο παιδί όθηση για ρητορική, για ξένες γλώσσες, για διάφορα πράγματα που δεν υπήρχαν ούτε καν να τα φανταστούμε στο δημόσιο. Άρα, ένας που έχει δει το δημόσιο πώς λειτουργεί και τον ιδιωτικό τομέα, στην παιδεία, στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα πανεπιστήμια, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση, καμία σύγκριση μεταξύ τους. Και αναρωτιέμαι, αφού πληρώνουμε στο δημόσιο, γιατί να μην είναι το ίδιο? Γιατί ένα παιδί που πηγαίνει στο 5ο γυμνάσιο Νεάπολης, για παράδειγμα, να μην έχει τις ίδιες εγκαταστάσεις με ένα παιδί που πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο? Τι γίνεται λάθος και πού κατασπατάλλονται αυτοί οι πόροι? Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω και γι' αυτό ασχολήθηκα με την πολιτική.
Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι όταν δεις πώς λειτουργεί ένας οργανισμός που είναι ιδιωτικός, πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στο δημόσιο, για να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες και να μην υπάρχουν κοινωνικές αδικίες. Εκεί έρχεται το κοινωνικό κράτος και το κοινωνικό πρόσωπο που λέμε εμείς. Κυρία Πουλέκη. Εγώ αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι τόση ώρα σχολιάζουμε για το πόσο καλά είναι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και πράγματι σε μια συνθήκη σαν τη σημερινή. Ενδεχομένως να είναι καλύτερο ένα ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά που έχουν την πρόσβαση να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν δικαιούμαστε να μιλάμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο επειδή θα πρέπει να πληρώσουν ενίκιο ή θα πρέπει να πληρώνουν ούτως ή άλλως φόρους, όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια περικόπτονταν συνεχώς οι προϋπολογισμοί για την παιδεία, έπεφτε συνεχώς το ποσοστό του ΑΕΠ που αναλογούσε στην παιδεία. Και τώρα ερχόμαστε να μιλάμε για υποβαθμισμένα πανεπιστήμια, για υποβαθμισμένα σχολεία και να τα συγκρίνουμε με τα ιδιωτικά που, όπως και να το κάνουμε, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν τα χρήματα να τα επενδύσουν, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια το δημόσιο πανεπιστήμιο και σχολείο κατακρεουργούνταν. Δηλαδή, δεν γίνεται να μιλάμε ότι επειδή είναι ιδιωτικό είναι καλύτερο. Το δημόσιο πανεπιστήμιο θα μπορούσε να είναι πολύ καλό εάν του δίνονταν η επαρκή χρηματοδότηση και δεν είχε υποβαθμιστεί σκοπίμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, τα τρία χρόνια όμως που έχετε τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσετε και να τα εξελίξετε, γιατί δεν το κάνετε. Και βλέπουμε καταστραμμένα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι 20 χρόνια υποβάθμισης των πανεπιστημίων δεν έρχονται πίσω μέσα σε τρία χρόνια. Έχουν γίνει προσπάθειες να βελτιωθούν τα πανεπιστήμια. Και νομίζω ότι και σε ό,τι αφορά και το κομμάτι της έρευνας και το κομμάτι των νέων επιστημών και όχι μόνο το κομμάτι των φοιτητών. Εντάξει, ο κύριος Έμνας σε καταστάσεις. Δεν θέλω να προσβάλλω και τους καθηγητές και τους επιστήμονες. Σας ευχαριστώ που με απαλλάσσετε από το δυσάρεστο κατήκον να διακόπτω. Καθιστάτε την παρουσία μου περί της σε αυτό το στούντιο. Δεν έχω καμία αντίρρηση, θα σας αφήσω να τα πείτε. Κλείνοντας, ήθελα πολλά να συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά θέματα της επικαιρότητας. Για το σκοπιανό δεν συζητήσαμε, το πιο βασικό. Τελείωσε ο χρόνος μας. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη συζήτηση. Να ρωτήσω κλείνοντας κάτι. Βλέπω ότι και οι δύο, και είναι λογικό, είστε νέοι άνθρωποι, και εγώ στην ηλικία σας δογμάτιζα και γενναίες πριν από μένα δογμάτιζαν σε αυτήν την, όσο πιο νέοι είναι οι άνθρωποι, γίνονται πιο πραγματιστές στα γεράματα, θα το δείτε κι εσείς όταν θα αρχίσουν να γκριζάρουν τα μαλλιά σας. Επομένως, αυτή τη στιγμή ακούγοντας δύο νέους ανθρώπους, ακούω μία σκληρή αριστερή θέση και μία σκληρή δεξιά θέση όσον αφορά τον ιδεολογικό πυρήνα των παρατάξεων. Άρα, κλείνουμε με αυτό γιατί δεν επιτρέπει ο χρόνος μας να πούμε περισσότερα. Θα αποκλείατε στην πολιτική, καταρχήν είστε νέοι, ποτέ μιλες ποτέ. Θα αποκλείατε το ενδεχόμενο να ανοίξει μια άτιμη κάλπη μετά από μερικούς μήνες στην Ελλάδα που να καθιστά αδύναμο ένα σενάριο. Ποτέ δεν ξέρετε οι συσχετισμοί πώς έρχονται. Αν έπρεπε, σκέφτομαι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα μαζί εξ ανάγκης. Τι είναι θεωρείτε... Εξανάγκη, αφού πάει μια χαρά η χώρα, έχουμε βγει από τα μνημόνια τώρα. Εντάξει, θα γίνουν εκλογές. Ο κόσμος αυτό τόσο καλά που πάνε τα πράγματα και έχουμε βγει, ξέρει τι θα γίνει. Ναι, αλλά αν η κάλπη. Αυτό το λέτε εσείς. Μπορεί οι πολίτες να έχουν άλλη άποψη. Αυτό το στελέχη της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι το χάσμα ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα της Ελλάδας είναι τόσο μεγάλο, ώστε να είναι αδύνατη η δυνατότητα συνεννόησης όχι καν στο μείζον, αλλά ακόμη και στα ελάσσονα, όπως είναι παραδείγματος χάρη επιμέρους πολιτικές. Κυρία Πουλάκη. Εγώ θεωρώ ότι όχι μόνο είναι δύο διαφορετικά σχέδια εντελώς, είναι υπερασπίζονται. Συγκυβερνάτε με ένα δεξιό κόμμα. Ναι, μικρότερο, γιατί δεν μπορείτε να κυβερνάτε. Πράγματι συγκυβερνάμε. Γιατί νομίζω ότι πλέον η αντιπαράθεση τίθεται σε ένα επίδικο το οποίο είναι το εξής. Του ποιους ανθρώπους, που λένε γι' αυτό. Ποιους ανθρώπους και ποιες τάξεις θέλουμε να υπερασπιστούμε. Και νομίζω ότι είναι σαφές και το... και πώς υπόθηκαν και για τα πανεπιστήμια και την αντίληψη για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο και το ιδιωτικό κεφάλαιο, το ποιους τίθεται να υπερασπιστεί η Νέα Δημοκρατία και το ποιους θέλουμε να υπερασπιστούμε εμείς, που είναι ο κόσμος της εργασίας, διεκδικώντας περισσότερα δικαιώματα για αυτούς. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει σύμπνοια. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιώργη. Κοιτάξτε, εμείς πραγματικά το πιστεύω και τώρα θα μιλήσω σαν Γιάννης, άσχετα από την πολιτική της Δημοκρατίας, εάν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρήσουν ότι η δική μας πολιτική είναι σωστή και ακολουθήσουν το δρόμο που θέλουμε εμείς για τους πολίτες, οι οποίοι είναι να έχουμε όλοι θέσεις εργασίας, να πληρώνονται καλά, να αξιολογούνται, να υπάρχουν ασφάλεια στους δρόμους. Μην ξεχνάμε τον νόμο Παρασκευόπουλου. Να είμαστε γεροί στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική. Δύο παιδιά είναι στην Τουρκία εδώ και 3,5 μήνες, σαν να μην τρέχει τίποτα.
να έχουμε επενδύσεις που θα, δεν θα έχουν μόνο οι άλλες χώρες, αλλά θα υπάρχουν εδώ εταιρείες που θα θέλουμε να πάμε να δουλέψουμε και θα μας κρατάνε να μην φύγουμε, γιατί θα είμαστε καλοί και συνεχώς θα μορφωνόμαστε. Θα μπορούμε να έχουμε τα πάρκα, όπως είπα, τα γήπεδα, τα μπάσκετ, να χαιρόμαστε που είμαστε πολίτες αυτής της πανέμορφης χώρας. Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλα τα άλλα είναι περιτά. Κύριε θέλουμε Πουλάκη, να βελτιώσουμε τη ζωή μας απλά. Επομένως, γι' αυτό ασχολούμαστε. Αν σκεφτείτε την πρόταση του κ. Παπαγγελίου να προχωρήσετε στο κομμάτι τη Δημοκρατία, πιστεύω ότι θα μπορέσετε να συνεπάρξετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εμένα μου άρεσε αυτή η κουβέντα. Να τα ξαναπούμε και με προσώπους άλλων κομμάτων. Το πάνελ είναι ευρύχωρο. Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και δεν συμφωνώ με τις θέσεις του ενός ή του άλλου κατά αποκλειστικότητα, αλλά μου άρεσε η μαχητικότητα με την οποία υποστηρίζετε και οι δύο το δίκαιο της δικής σας θέσης. Μου θύμισε τα νιάτα μου. Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα αμέσως μετά.